Τελευταία στιγμή αισθάνεται την ανασφάλεια και θέλει να κολλήσει σε αυτόν που προπορεύεται. Την ανασφάλεια, γιατί την ανασφάλεια του να. Ναι, αλλά όταν έχει ακούσει τι δημοσκοπήσει που σου λένε ότι αυτό προηγείται, ο τάδε, ξέρεις, δεν εννοώ, ο τάδε προηγείται, ο τάδε προηγείται και τον δίνουν σταθερά μπροστά, λες, ρε μπάσκε, να είμαι κι εγώ λίγο είναι καλύτερα. Είναι ανθρώπινο αυτό και μεταφράζεται πολιτικά. Εγώ πάντως ένιωσα, εχθές που πήγα να ψηφίσω με τον αδερφό μου, πήγαμε σε δύο τμήματα στο Χαλάνδρη, ότι ένιωσα ότι η Νέα Δημοκρατία λίγο το έχει εγκαταλείψει το παιχνίδι. Δηλαδή, ενώ παλιά έβλεπα έξω από το εκλογικό κέντρο, ναι, νεοδημοκράτες, ξέρεις, όπως έχουν όλα τα κόμματα. Ήταν λίγο τελειωμένη υπόθεση χτες. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω, ότι του χτύπησε και σε ψυχολογία όλο αυτό που γινόταν. Αυτό που είδα την ώρα που πήγα να ψηφίσω στην Κηφισιά. Στο σχολείο εκεί, είναι ότι πρώτη φορά είδα τόσους πολύ μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, δηλαδή κάποιους που πραγματικά τους δίναμε τη σειρά μας, γιατί μεγάλων, πολύ μεγάλων. Και λέω, αναρωτιόμουν, αυτοί τώρα που ήρθανε και μπράβο τους που ήρθαν να ψηφίσουν, τι να ψηφίζουν άραγε. Α, θα στα πω εγώ στο διάλειμμα. Γιατί σηκώθηκαν αυτό κρεβάτι. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν. 2,5 εκατομμύρια άνω των 70. Ας το πω στο break τι ψηφίζανε, γιατί το είδα και εγώ. Πάρα πολλούς, δεν το ξέρω. Μεγάλες ηλικίες, όχι μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Όμως είπανε χθες ότι το 13% τελικά αποφάσισε πάνω από την κάλπη. Πράγμα πρωτόγνωρο για τις εκλογές της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα, να το πούμε και πολύ απλά, πολλωμένη. Έτσι. Υπήρχαν παγιωμένα τα κόμματα και επίσης, χτες που είδα το χάρτη, νομίζω ότι είναι ο απόλυτος θρίαμβος του δικοματισμού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ροζ. Γιατί καταστράφηκε το Πασό, Κατερίνα, και ξέρω και για τη μητέρα σου. Δικοματισμό. Γκόρι, μη μα ηχίζει παραπάνω. Κοίτα τι χρώμα επέλεξε σήμερα να φορέσει. Ναι, αυτό δεν ξέρετε όμω, μπορεί επειδή κόβει και πρέπει να με δει κάποιο. Στη Θήβα πλερέζεσαι, λένε μετά. Εντάξει, πέρασε δύσκολα. Θήβα τι έβγαλε, Κατερίνα. Η Θήβα έβγαλε ΣΥΡΙΖΑ 2 και η τρίτη Χρυσή Αυγή. Τι δύο? Τρεις είναι οι υποψήφοι και λογικά είναι δύο ΣΥΡΙΖΑ και. Ναι, τρεις θέσεις βουλευτών. Δύο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα το τρίτο είναι Χρυσή Αυγή, μάλλον. Εντάξει, τον πρώτο θέλω να μου πεις. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Πασό. Πασόκ. Τι Πασόκ, δεν είναι Πασόκ. Άλλα σε έχει τα πίσω, παιδιά. Πρώτη κρυφή ψήφα. Πασόκ. Αν να το πούμε και αυτό. Πασκαλά, πώς σου ήρθε αυτό. Τι φαντάζομαι να βλέπω. Χάλια είμαι. ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε, ναι, με 5-6 μονάδες διαφορά. Να σας πω κάτι, δεν είναι τυχαίο που μπερδεύτηκε όμως. Γιατί το σχολιάσανε χτες και άκουγα που το σχολιάζαν και στον Α. Η ομιλία του